Ώστε ήρθες λοιπόν. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Ξέρεις, είναι πολύ προχωρημένη μαγεία, πέρα από τα άλλα κοινά διπλώματα μαγείας. Το ξέρω. Τα έχω προετοιμάσει όλα. Και το ξόρκι που θα σε διδάξω λέγεται ξόρκι του προστάτη. Μήπως το γνωρίζεις? Όχι. Λοιπόν, ο προστάτης είναι δύναμη θετική και όταν ένας μάγος την επικαλεστεί, τότε δημιουργεί μια σπίδα και ο παράφρον πέφτει σε αυτή και δεν τον απειλεί. Μα για να γίνει αυτό, πρέπει να σκεφτείς μια ανάμνηση. Και όχι οποιαδήποτε, μια χαρούμενη ανάμνηση, πολύ δυνατή. Α? Θα το κάνεις? Ναι, πολύ καλά. Κλείσε τα μάτια. Συγκεντρώσου. Ψάξε στο παρελθόν. Βρήκες την ανάμνηση? Πάς την να σε αγγίξει. Τώρα βυθίσου μέσα της και πες ό,τι σου λέω. Καλό τον προστάτη. Καλό τον προστάτη. Πολύ καλό. Πάμε. Και τώρα το ραβδί. Ανάσαινε. Δεν πειράζει. Δεν περίμενα να το κάνεις από την πρώτη φορά. Θα έπεφτα από τα σύννεφα. Έλα. Φάτιν. Κάνει καλό. Ήταν σκληρός παράφρον. Όχι, 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 όχι. Αυτό ήταν Μπόγκαρτ, Χάρη. Μπόγκαρτ. Ο παράφρον θα είναι χειρότερος. Πολύ, πολύ χειρότερος. Αλλά από περιέργεια, τι σκεφτόσουνα. Τι ανάμνηση διάλεξες? Την πρώτη πτήση μου. Μα αυτό δεν φτάνει ούτε στο ελάχιστο. Είναι ακόμη μία. Δεν είναι ακριβώς χαρούμενη. Όχι είναι. Δεν έχω νιώσει πιο όμορφα. Μα είναι παράξενη. Είναι ισχυρή. Ας δοκιμάσουμε. Είσαι εντάξει? Ναι, είμαι. Καλό τον προστάτη! Νομίζω ότι φτάνει για σήμερα. Ναι, κάτσε. Έλα, Φάτι, βοηθάει πραγματικά. Και για να το ξέρεις, Χάρη, νομίζω ότι έβγαλες τον πατέρα σου ασπροπρόσωπο σήμερα. Και αυτό λέει πάρα πολλά. Αυτόν σκέφτηκα. Και τη μαμά. Τους έβλεπα και μου μιλούσανε. Έτσι απλά. Είναι η ανάμνηση που έχω. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Μα δεν έχω κι άλλη.